Νατάσα Πηλίδου, Υπουργό Ενέργεια. Καλό μεσημέρι, κυρία Πηλίδου. Καλό σα μεσημέρι, κυρία Πηλίδου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, επειδή οι προτάσεις αυτές είναι συγκεκριμένες, κυρία Πηλίδου, και διαφορετικές, και φαντάζομαι ότι το κάθε κράτος, ανάλογα και με τις συμφωνίες του, την πληθυσμιακή αναλογία του, πόσο εξαρτημένον είναι από το κάθε καύσιμο, θα πάρει και τις δικές του αποφάσεις. Μπαίνουν εισηγήσεις για πλαφόν σε τιμές. Έχουμε για μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός από κράτη-μέλη. Εμείς πού προσανατολιζόμαστε? Το πλαφόν στην τιμή σίγουρα επηρεάζει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επηρεάζει την τιμή η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί ως πλαφόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως δεν είναι κάτι για το οποίο θα αποφασίσουν συγκεκριμένα κράτη-μέλη, εκτός αν γίνει διαφορετικός σχεδιασμός όπως είχε γίνει με κάποιες χώρες προηγουμένως, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, οι οποίες είχαν ήδη επιβάλει πλαφόν στην ανοιχτή αγορά, όμως σε συγκεκριμένες πτυχές της ανοιχτής αγοράς. Πράγμα ναι, το οποίο στην Κύπρο δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι δεν έχει λειτουργήσει ακόμα η ανοιχτή αγορά και η συγκεκριμένη πτυχή δεν υφίσταται ιδιαίτερα, διότι δεν έχουμε και εναλλακτικούς προμηθευτές οι οποίοι να δραστηριοποιούνται σε συμβατικά καύσιμα. Όλοι οι εναλλακτικοί μας προμηθευτές μέσα στη μεταβατική αγορά αλλά και μέσα στην ανοιχτή αγορά μόλις ανοίξει πλήρως θα δραστηριοποιούνται μόνο σε ΑΠΕ. Ναι. Η δεύτερη πρόταση η οποία έχει κατ' εμένα περισσότερο ενδιαφέρον σε σχέση με το μοντέλο της αγοράς είναι η αποσύνδεση της τιμής που καθορίζεται για την παροχή ενέργειας από ΑΠΕ από τις συμβατικές, από τις τιμές για συμβατική ενέργεια, όπου εκεί θα μπορούσε αυτό το πράγμα να οδηγήσει σε φθηνότερες τιμές, καθώς τώρα με βάση το μοντέλο της αγοράς διασυνδέεται η τιμή στην οποία αμείβεται ο παραγωγός ΑΠΕ με την τιμή, της ΑΕΚ, με το συμβατικό καύσιμο. Ναι, και γι' αυτό δημιουργούνται. Και γι' αυτό ανεβαίνει τόσο ψηλά, ναι. Άρα, κυρία Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Επειδή υπήρξε αυτή η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα για φορολόγηση ενδεχόμενων υπερκερδών και υπάρχει και αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε για να εξετάσει το ζήτημα, ενδεχομένως, επειδή είναι και μία από τις σκέψεις της Κομισιόν, αντί να μιλάμε για αυτήν την φορολόγηση υπερκερδών από συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορεί να πάμε σε αυτήν την αποσύνδεση που θα εξομαλύνει τα πράγματα και θα οδηγήσει τις τιμές προς τα κάτω? Θα έλεγα ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά, διότι τα υπερκέρδη τα οποία έχουν σημειωθεί αφορούν τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση της Κύπρου και τις αναλύσεις που έχουν γίνει συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένους συμμετέχοντες στο εν λόγω σχέδιο βάση του οποίου δημιουργήθηκαν ενδεχομένως κάποια υπερκέρδη τα οποία εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών πλέον κατά περίπτωση, δηλαδή η ομάδα για την οποία έχουν δημιουργηθεί τα υπερκέρδη έχει εντοπιστεί, έχει εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλες ομάδες βάσει άλλων σχεδίων ή της ρύθμισης που ισχύει τώρα στη μεταβατική αγορά που να έχουν υπερκέρδη και άρα πλέον κατά περίπτωση και με εξέταση των οικονομικών στοιχείων της κάθε εταιρείας θα προχωρήσει στη φορολόγησή τους. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό που λέτε θα γίνει όχι αναδρομικά αλλά από ένα σημείο και μετά, θα γίνει. Και σίγουρα θα επηρεάσει και την αγορά της Κύπρου η οποία προγραμματίζεται να ανοίξει μέχρι το τέλος του χρόνου και η οποία εάν συνεχίσει να ισχύει το μοντέλο το οποίο ισχύει σήμερα θα συμπεριλαμβάνει την αμοιβή των παραγωγών ΑΠΕ με βάση την τελευταία τιμή που μπαίνει μέσα στην... Μάλιστα, κατανοητό. Και από εκεί πώς μπορούν αυτά τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν μέσα από την εφαρμογή των δύο διαφορετικών αυτών σχεδίων, κυρία Πηλίδου, θα διοχετευτούν σε έναν ταμείο, ούτως ώστε να μπορούμε να ελαφρύνουμε τους καταναλωτές, να δοθούν υπομορφή επιχορήγησης για την ηλεκτρική ενέργεια?
Σίγουρα αυτή είναι η σκέψη όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι των υπερκερδών, το οποίο ήδη εξετάζουμε στην Κύπρο. Η σκέψη είναι αν υπάρξει φορολόγηση, τα έσοδα ή αντίστοιχων ποσών να διοχετευτεί στο Ταμείο ΑΠΕΞΕ για τα σχέδια τα οποία δίδονται. Να σημειώσω ότι δεν θα είναι έναν υπέρογκο ποσό. Ήδη να θυμίσω ότι υπάρχουν κάποια αποθέματα μέσα στο Ταμείο ΑΠΕΞΕ τα οποία έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, λόγω και της συνεισφοράς βέβαια που κάνουμε όλοι μας μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει αυξηθεί και το σχέδιο μας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κατά 40 εκατομμύρια μέσα από εκείνον το απόθεμα. Το τέλος που πληρώνεται, ήδη τα έσοδα του κράτους για είτε για σχέδια είτε για τη μείωση του ηλεκτρισμού και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα οποία υπερβαίνουν τα 350 εκατομμύρια σε βραχυπρόθεσμα μέτρα, είτε αυτά αφορούν τη μείωση του ΦΠΑ, είτε αφορούν τις εκτόσεις και τις επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί. Και σίγουρα θα συνεχίσουμε με πολύ αυξημένους προϋπολογισμούς να δίνουμε σχέδια χορηγιών είτε στις επιχειρήσεις είτε και στα νοικοκυριά. Και έχουμε διευρύνει, όπως γνωρίζετε, και τις ευάλωτες ομάδες που αποτελούν δικαιούχους για την αυξημένη χορηγία για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού. Μια ερώτηση είναι ακόμη που έχει να κάνει με τα κοιτάσματα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Κυρία Υπουργέ, έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις σεισμικές της ExxonMobil στο Γλάφκον, γιατί να υπενθυμίσουμε τον κόσμο για όσους δεν ενθυμούνται ότι είχε ανακαλυφθεί μια αρκετά ικανοποιητική, θα λέγαμε, ποσότητα. Ήταν στα 5 με 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Αλλά έπρεπε να δούμε την ποιότητα του και τι μπορούμε να βγάλουμε. Η ποιότητα σίγουρα είναι πολύ καλή. Έχετε δίκιο ότι όσον αφορά την ανάκτηση τίθενται πάντα κάποια ερωτηματικά. Όμως σίγουρα αυτό που μπορούμε να πούμε έτσι προκαταρκτικά είναι ότι οι ποσότητες είναι εκεί. Το κοίτασμα θα έλεγα ότι σίγουρα είναι εκμεταλλεύσιμο βάσει της ποσότητας η οποία έχει εντοπιστεί. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε ενώπιον μας ακόμα τα ευρήματα των σεισμικών ερευνών που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη στα τεμάχια 5 και 10 τα οποία διαχειρίζεται η ExxonMobil και η Qatar Energy. Όμως θεωρούμε ότι η κοινοπραξία αυτή θα πρέπει να έρθει να συζητήσει τις προοπτικές για το Γλάφκο συγκεκριμένα σε σχέση με συγκεκριμένες συνέργειες που πιθανόν να υπάρχουν για την εκμετάλλευση του ή συνεκμετάλλευση ή κάποια συνεργασία όσον αφορά τις υποδομές σε σχέση με το έβριμα τώρα στο τεμάχιο 6 της Eni Total. Επομένως, αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία σίγουρα τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο ZEV-1, τα οποία θα ολοκληρώσουν την εικόνα για το τεμάχιο 6 και από εκεί θα έχουμε έναν πλάνο δράσης, έναν πλάνο ανάπτυξης για το τεμάχιο 6, το οποίο από ό,τι μας ενημερώνει η κοινοπραξία Eni Total θα είναι σίγουρα θα έχει ως στόχο την επίσπευση και την ταχεία εκμετάλλευση των πόρων εκείνων με στόχο την εξέβρεση πελατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτόν τον λόγο θα γίνουν και κάποιες ενέργειες ενημέρωσης αλλά και διαβούλευσης όχι μόνο με την Ευρωπαία Επίτροπο αλλά και στο ανώτατο επίπεδο. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όμως πρέπει να αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα βέβαια στο ΖΕΦΣ για να μπορούμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Μάλιστα. Πώς θέλουμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε άλλες